πτώση του υδραργύρου έως και κατά 10 βαθμούς και αστάθεια στις περισσότερες περιοχές θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Κρήτη για αυτή την εβδομάδα. Η θερμοκρασία που μέχρι χθες φλέρταρε με τους 40 βαθμούς υποχώρησε ήδη αισθητά, ενώ και οι ενισχυμένοι δυτικοί άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν περαιτέρω από απόψε. Κυρίαρχο στοιχείο για τον καιρό θα είναι η αποχώρηση αυτής της θερμής μάζας, ενώ μετακινείται προς το νησί μας μια μάζα η οποία έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ευνοήσει τη δημιουργία κάποιων εφώσεων πάνω από το νησί, όπου τουλάχιστον για την Δευτέρα δεν αναμένεται να δούμε κάτι περισσότερο. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται και για την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη μια διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα αναμένεται να ενισχύσει την καιρική αστάθεια. Είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει κάποιο καιρό λίγο πιο έντονο, κυρίως στην Ηπειρωτική χώρα μέχρι και την Πελοπόννησο. Εδώ σε εμάς όμως, επειδή βρισκόμαστε στο νότιο άκρο, ενδεχομένως η αστάθεια που προβλέπεται να προκαλεί κυρίως στις μεσημβρινές ώρες να είναι υπό τη μορφή νεφώσεων και να δούμε τα φαινόμενα ίσως να είναι λίγο πιο περιορισμένα. Η εβδομάδα προβλέπεται να κυλήσει με φυσιολογικές τιμές του υδραργύρου που δεν θα ξεπερνούν τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ και το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο θα πνέει εξασθενημένο. Οι άνεμοι θα διατηρήσουν γενικά δυτικές τάσεις, αλλά με την έντασή τους να κυμαίνεται το πρωί στα 2 και τοπικά 3 μποφόρ και προς το μεσημέρι μέχρι και τα 4 μποφόρ. Η χθεσινή ήταν η πιο ζεστή μέρα του Αυγούστου στην Κρήτη. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Παλαιόχωρα, όπου το θερμόμετρο έδειξε 38 βαθμούς, ενώ στον κάμπο της Μεσαράς άγγιξε τους 39 βαθμούς Κελσίου.